πριν 30 χρόνια ακριβώς. Ήτανε τότε που ο Θόδωρος ο Ροδόπουλος με τη μεγάλη του ιδέα ήρθε και πρότεινε να ξεκινήσουμε ένα κάμπ εδώ στο Κολέγιο Ανατόλια. Όχι εμείς βέβαια, εμείς διαθέτοντας στο Κολέγιο Ανατόλια τις εγκαταστάσεις μας, οι οποίες δεν ήταν μόνο οι γηπαιδικές κλειστού και ανοιχτών γηπέδων, αλλά ήταν και το οικοτροφείο. Που μέσω του οικοτροφείου βέβαια ο πληθυσμός των παιδιών που συμμετείχαν ήταν αυξημένος κάθε χρονιά και περισσότερο. Και αποδεδειγμένα ότι φτάσαμε 30 χρόνια μετά, το Κολέγιο Ανατόλια πάλι να είναι γεμάτο από παιδιά του κάμπ του Θόδωρου του Ροδόπουλου. Του μεγάλου αυτού προφέσορα του μπάσκετ της Ελλάδος, ο οποίος κατάφερε όχι μόνο να επιβιώσει, αλλά να κάνει κάθε χρόνο και καλύτερο το κάμπ του, παρά τον πόλεμο και τις αντικσότητες που αντιμετωπίζει κάθε χρόνο.